Βαρύστα πέσει ο πέλεκης στα κεφάλια των δημοτών όλης της χώρας εξαιτίας της παντελούς έλλειψης παιδείας ως προς την οικιακή διαχείριση απορριμμάτων στην ελληνική κοινωνία. Ο νόμος ορίζει ότι από το 2014 οι Δήμοι πρέπει να καταβάλουν φόρο υγειονομικής ταφής για την διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων σε χυτά. Ο φόρος θα ξεκινήσει με 35 ευρώ ανά τόνο και θα επιβάλλεται ετήσια αύξηση έως 60 ευρώ. Εξυπακούεται το τέλος θα μετακυληθεί στους δημότες που είτε αδιαφορούν για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους είτε θέλουν αλλά δεν μπορούν με υπαιτιότητα των ίδιων ασφαλώς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των Δήμων δηλαδή. Φόρο για τη διάθεση των ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής θα πρέπει να καταλάβουν οι Δήμοι από το 2014. Μάλιστα, εξετάζεται και το γεγονός ο φόρος να εισπραχθεί από τους πολίτες και αυτό θα γίνει κατά κεφαλήν, όχι δηλαδή με βάση την επιφάνεια του ακινήτου, αλλά ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που μένουν στην κατοικία. Με αυτόν τον τρόπο όμως θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο φόρος θα ξεκινήσει με 35 ευρώ ανά τόνο, ενώ θα αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ μέχρι να φτάσει τα 60. Φόρο και για τα σκουπίδια τους και μάλιστα όσο περισσότερα άτομα έχει μια οικογένεια, τόσο μεγαλύτερος θα είναι και ο φόρος. Μπορείτε να μου πείτε πώς αισθάνεστε εσείς γι' αυτό σαν Έλληνες πολίτες? Πώς να αισθάνομαι, ύστερα από τόσα και τόσα που μας έχουν κάνει, να πω την αλήθεια όμως είναι άδικο αυτό, εντάξει, φόρος των σκουπιδιών. Πιστεύω ότι η πολιτεία θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει για όλα αυτά. Ωραία, τότε δεν θα κάνουμε ούτε παιδιά ούτε τίποτα, ούτε θα παντρευόμαστε, οπότε να έχουμε λιγότερο φόρο. Ο χώρος αυτός θα βοηθήσει, αφού θα πληρώνουν, θα αναγκάζονται να τα πετάνε όπως να είναι. Να αρχίσουν να συνειδητοποιούνται. Ανακύκλωση πρέπει να γίνει πρώτα. Αυτό πρέπει να γίνει πρώτα για να στοιχίζει και φτηνότερα. Την αύξηση των τελών ταφής για τα μη επεξεργασμένα αστικά απόβλητα ζητά έμεσα η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, την αύξηση της κατανάλωσης και την απαγόρευση της καύσης των ανακυκλώσιμων υλικών. Με αυτή την αύξηση όμως οι τιμές υγειονομικής ταφής για τους Δήμους σχεδόν διπλασιάζονται αφού μέχρι στιγμής το ποσό που καταβάλλεται είναι πολύ χαμηλό. Συμφωνώ απόλυτα ή μήπως και συμμαζευτούμε λίγο και δεν τα πετάμε στον δρόμο. Συμφωνώ. 35 ανά τόνο. Δεν ξέρω πόσο είναι πόσα σκουπίδια πετάμε κανένα οικογένεια, δεν το ξέρω αυτό το χρόνο. Να πληρώνουμε. Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα σκουπίδια? Βεβαίως. Πρέπει να πληρώνουμε. Θα βοηθηθεί από όλες τις πλευρές. Τι να πει, όταν το πορτοφόλι είναι γεμάτο και ο Δήμος δικαιούται κάτι παραπάνω να εισπράξει. Όταν δεν έχουν άνθρωποι, δεν σε φεύγω τώρα. Δηλαδή όσο και να το σπουργητάκι, όσο και να θέλεις να το μεγαλώσει, δεν μεγαλώνει. Για να το βάζεις στο λιγάνι. Τώρα αυτά είναι, κοιτάξτε, αυτά τα διαχειρίζει η κυβέρνηση. Αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην μολύνουμε την πόλη ή την περιφέρεια ή το χωριό, οτιδήποτε, να το διατηρούν καθαρό. Και όταν διατηρείται καθαρό, χρειάζεται και λιγότερο προσωπικό και λιγότερη επιβάρυνση από τον δημοτικό λογαριασμό. Όταν όμως κάνουν το αντίθετο, τότε πρέπει να το υποστούμε. Δεν ξέρω, αυτό λέω εγώ, η γνώμη μου είναι. Ας βάλουμε μυαλό να διατηρούμε την πόλη και την περιφέρεια καθαρή, διότι είναι στη δύναμή μας και στην εξάρτησή μας, και από εκεί και πέρα ούτε επιβαρύνσεις επιπλέον θα έχουμε, ούτε τίποτα. Μάλλον θα επιστρέφουν και χρήματα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί και ως επέτειο. Αυτές τις ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η πολιτεία αποφάσισε να αυξήσει τη δύναμη των συνοριακών φυλάκων στην περιοχή του Εύρου αλλά και γενικότερα στα σύνορα με τις υπόλοιπες χώρες στην περιοχή μας, προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της λάθρομετανάστευσης. Θα μιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο.